Κύριε Κατσιώτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Νταγκούλη και τους ακροατές. Από πού να αρχίσουμε τώρα και πού να τελειώσουμε με αυτό το μεγάλο θέμα εργασιακά. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού, νέοι, μεσήλικες, σε όλες τις ηλικίες, παραμένουν άνεργοι. Μεγάλο ποσοστό ανεργίας στη χώρα. Όσοι βρίσκουν εργασία αντιμετωπίζουν συνθήκες πολύ άσχημες. Όσοι προσπαθούν να καταφύγουν σε κάποιους δημόσιους μηχανισμούς ελέγχου των εργασιακών συνθήκων βρίσκουν μηδενικές υποδομές, κλειστές πόρτες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τι λέει για όλα αυτά? Κύριε Ντρακόπουλε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με τα μέλη του, τα στελέχη του, τους οπαδούς, τους φίλους, πρωτοστατεί στους χώρους δουλειάς, στους κλάδους, στις γειτονιές, παντού, να συσπυρώσει, να οργανώσει τον αγώνα ενάντια στην επίθεση του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν διαμορφώσει αυτή την εργασιακή γαλέρα, τον εργασιακό μεσαίωνα. Με την ανεργία που από αυτή κερδίζει το μεγάλο κεφάλαιο, με τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, με όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που δημιούργησαν οι κυβερνήσεις τόσα χρόνια για να μπορέσουν να δημιουργήσουν αυτό που λένε το φιλικό περιβάλλον για τους επενδυτές. Δηλαδή τη φτηνή εργατική δύναμη. Εμείς λοιπόν πρωτοστατούμε προκειμένου να βάλουμε μπροστά τις ίδιες τις ανάγκες των εργαζομένων, αυτών που δημιουργούν τον τεράστιο πλούτο, τον αμύθιτο πλούτο και στερούνται τα πάντα, κύριε Δημητρακόπουλε. Και οι εργαζόμενοι πρέπει σήμερα να βάλουν απέναντι αυτούς που υπονομεύουν τη ζωή τους, τους εχθρούς τους. Και στους εχθρούς, πέρα από το κεφάλαιο που θέλει να τους στραγγίσει, να τους στύψει, είναι και οι κυβερνήσεις αυτές που στηρίζουν τους σχεδιασμούς τους, τις επιλογές τους, για να κερδίζουν όλο και περισσότερο, για να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί έναντι άλλων επιχειρηματικών ομίλων, άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του κόσμου. Σε αυτή λοιπόν, σε αυτό το φαύλο κύκλο της ανταγωνιστικότητας, όπως λέει το κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις που το υπηρετούν, τσακίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, τους μισθούς, τον σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, που είναι μια σημαντική κατάσταση του κινήματος. Και ήρθε όπως ξέρετε η Νέα Δημοκρατία με τον νόμο Χατζηδάκη, έκανε το 8ωρο 10ωρο και βέβαια αυτό γίνεται 13ωρο σύμφωνα και με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ελεύθερο χρόνο και τον εργάσιμο χρόνο, όπου λέει 13 ώρες εργάσιμος χρόνος. Αυτή είναι μια κατάσταση που εμείς την αντιπαλεύουμε, συγκρουόμαστε, βρισκόμαστε σε κάθε κλάδο όπως είπα και προηγουμένως, υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις. Υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας με εργασιακούς όρους τέτοιους που επιδιώκεται να θωρακίσουν, να το πούμε έτσι, τη σταθερή ημερήσια δουλειά των εργαζομένων για να μπορούν να έχουν και τον ελεύθερο χρόνο, να μην είναι πάντα στη διάρκεια της ημέρας στην υπηρεσία του ίδιου εργοδότη. Μάλιστα. Από την άλλη μεριά έχουμε τώρα το εξής περίεργο. Διάφοροι εργοδότες ισχυρίζονται ότι δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Πάνω σε αυτό τι έχετε να πείτε? Εντάξει, οι εργοδότες, ιδιαίτερα στον τουρισμό, κύριε Δημητρακόπουλε, που ζούμε με 16 μορφές απασχόλησης, θέλουν δούλους. Θέλουν να κοιμούνται στα αυτοκίνητα, να κοιμούνται σε καλύβες, να κοιμούνται σε κοντέινερ και να δουλεύουν με 12, 13, 15 ώρες την ημέρα για 500-600 ευρώ. Λοιπόν, αυτά που προβάλλουν ότι παίρνουν 1.000 ευρώ και παίρνουν και 2.000 ευρώ κτλ. Είναι ψέματα. Υπάρχει μια δουλεία πραγματικά στον τουρισμό, σε αυτή τη μεγάλη βιομηχανία που όλοι την ενισχύουν με κίνητρα, με προνόμια, με φοροαπαλλαγές και βέβαια από την άλλη οι εργαζόμενοι είναι οι χειρότερα αμοιβόμενοι εργαζόμενοι με τις χειρότερες εργασιακές σχέσεις. Γιατί λοιπόν να πάει ένας νέος και να δουλεύει κάτω από αυτούς τους όρους και να μην δουλέψει κάπου αλλού? Και είναι γεγονός ότι δεν είναι θέμα ότι η ανεργία αυτή που λέμε από το 12% της 12,5% που λένε ότι είναι η ανεργία η επίσημη, η ανεπίσημη είναι πολύ παραπάνω. Ξέρετε πολύ καλά ότι το κράτος επιδοτεί μόλις το 10%. Μόλις το 10%, δηλαδή 120.000 περίπου, είναι αυτοί που μπορούν να παίρνουν επιδότηση ανεργίας.
οι υπόλοιποι δεν παίρνουν τίποτα απολύτως. Γιατί και οι όρκοι, οι προποθέσεις για την επιδότηση της ανεργίας είναι τέτοιοι που αποκλείουν τη μεγάλη πλειοψηφία των ανέργων να έχει κάποια στήριξη από το, αυτό το κράτος, το οποίο βέβαια είναι κράτος του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βεβαίως δεν βρίσκουν οι εργοδότες ρούλους. Αν λοιπόν οι άλλες ήταν οι συνθήκες διαφορετικές, με σταθερό ημερήσιο χρόνο, όπως υπήρχε το 8ωρο, με πενθήμερο, με 40ωρο, με συλλογικές συμβάσεις, με αξιοπρεπή μισθό, σαφώς και γιατί να μην πήγαινε ο εργαζόμενος να δουλέψει. Όμως θέλουν 15 και 16 ώρες την ημέρα, θέλουν μισθό πείνας και θέλουν να τον έχουν, πώς το λένε, να κοιμάται στο αυτοκίνητο ή ακόμη και σε αξιοκλήσια. Από την άλλη μεριά τώρα, έχουμε το δημόσιο τομέα που οι περισσότερες δομές τους έχουν έλλειψη εργαζόμενων, αρχίζοντας, για παράδειγμα, πυροσβεστική, τα κοινωνική ασφάλεια και ένα σωρό άλλα λειτουργούν με πολύ λιγότερους εργαζόμενους από ό,τι θα έπρεπε. Η κυβέρνηση, και για να πω καλύτερα οι κυβερνήσεις, γιατί και οι προηγούμενοι είχαν τον ισχυρισμό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά όλα αυτά τα μνημόνια έμπαιναν εμπόδιο για να γίνει μια αναπλήρωση αυτών που έβγαιναν σε σύνταξη και έναν εμπλουτισμό με νέο αίμα όλων αυτών των υποδομών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τι λέει πάνω σε αυτό? Εμείς, κύριε Δημητρακόπουλε, εχθές ακόμη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αυτό το αντιπεριβατολικό νομοσχέδιο, το οποίο είναι η έφλεκτη ύλη για τις μεγάλες καταστροφές, τις πτυχαγιές, αλλά και μετά και τις πλημμύρες, καταθέσαμε μια τροπολογία για τη μονιμοποίηση των πενταετών, των επταετών, των εποχικών υπαλλήλων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, προκειμένου να υπάρχει μια ομογενοποίηση στο σώμα και να μπορεί πράγματι να υπάρχουν υπηρεσίες από το πυροσβεστικό σώμα τέτοιες που να αποδίδουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στην καταστολή, να το πω έτσι, των πυρκαγιών. Αν και είναι γνωστό ότι η πρόληψη είναι αυτή που πρέπει να προχωρήσει και γι' αυτή βέβαια δεν δίνει χρήμα η κυβέρνηση παρά μόνο το 0,04% του προϋπολογισμού για τα δάση. Λοιπόν, κάναμε πρόταση. 4.000 που είναι σήμερα οι κενές οργανικές θέσεις στην πυροσβεστική θα πρέπει να καλυφθούν άμεσα για να σώσουν ζωές και το βιώσεις του λαού μας. Κάναμε επίσης μέσα σε αυτό τη συζήτηση που έγινε, διεκδικήσαμε 2.500 θέσεις στη δασική υπηρεσία, δασολόγους, ανθρώπους επιστήμονες, οι οποίοι θα μπορέσουν να σχεδιάσουν καλύτερα την προστασία των δασών, αλλά και την προστασία συνολικά από τις πυρκαγιές. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν δίνει φράγκο, ευρώ να το πω έτσι τώρα, με το ευρώ, για την προστασία της ζωής και της υπηρεσίας του ίδιου του λαού μας. Δεν προσλαμβάνει κόσμο και ρίχνει τα πάντα στην ατομική ευθύνη. Έτσι λοιπόν έχουμε μεγάλα κενά και στην πυροσβεστική, μεγάλα κενά όπως είπατε και στην κοινωνική ασφάλιση, όπου εδώ περιμένουν οι συνταξιούχοι τη σύνταξή τους για αρκετά χρόνια, ενώ το αυτονόητο είναι αυτό που θα πρέπει να γίνει, ότι είναι να καταβάλλεται άμεσα η σύνταξη στους συνταξιούχους, και όμως αυτό το αυτονόητο το παρουσιάζει η κυβέρνηση ότι το παλεύει και έχει φτάσει, λέει, έχει μεγάλη πρόοδο στην έκδοση τέτοιων συντάξεων, και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτές δεν βγαίνουν γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει ψηφιοποίηση, δεν υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές να δουλέψουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Υπάρχει δηλαδή μια κατάσταση τέτοια προκειμένου να ιδιωτικοποιήσουν την κοινωνική ασφάλιση, να δώσουν την έκδοση των συντάξεων σε εργολάβους, δικηγόρους, λογιστές κτλ. Και βεβαίως να προχωρήσουν με αυτές τις fast track διαδικασίες, την έκδοση σύνταξης εμπιστοσύνης ή την fast track σύνταξη, όπου εκεί ξέρετε πολύ καλά περιμένει ο ίδιος ο συνταξιούχος να δικαιωθεί μετά από 5 χρόνια, γιατί έτσι λέει τέλος πάντων η απόφαση αυτή για την
σύνταξη εμπιστοσύνης. Λείπουν πολλοί εργαζόμενοι λοιπόν από το δημόσιο. Η κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί πολλούς τομείς. Εχθές ακόμη πέρασε τροπολογία, κύριε Δημητρακόπουλε, στο νομοσχέδιο αυτό του ίδιου του περιβάλλοντος. Μια υπουργική τροπολογία, όπου το ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας δεν έχει πια αρμοδιότητα να αποφασίσει για θέσεις εργασίας σε εταιρείες που δεν συμμετέχει το δημόσιο με 50% ή που δεν διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο το δημόσιο. Μιλάμε για τη ΔΕΗ, μιλάμε για την ΕΙΔΑΠ, μιλάμε για όλες αυτές τις επιχειρήσεις που μέχρι τώρα υποτίθεται ήταν συνωφελείς και η κυβέρνηση μπορούσε να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Άρα τώρα λοιπόν λέει το άρθρο αυτό ότι δεν είναι στη δικαιοδοσία του ανώτατου Συμβούλιο Εργασίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στόχος είναι η ιδιωτικοποίηση και βέβαια μέσα από την νέα τεχνολογία η απώλεια σημαντικών θέσεων εργασίας των εργαζομένων, που ενώ θα έπρεπε η νέα τεχνολογία να είναι στην υπηρεσία του λαού μας, να μειώνει τον χρόνο εργασίας, να βελτιώνει την ίδια τη ζωή του λαού μας, δυστυχώς αυτό έχει αντίθετα αποτελέσματα με μεγάλη αύξηση των ανέργων λόγω της νέας τεχνολογίας που μπαίνει στην παραγωγή. Μάλιστα. Πάμε στο θέμα τώρα της ανεργίας, οι άνεργοι. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι υπάρχει ανάπτυξη στον τόπο, ότι κάθε μέρα που ξημερώνει τα πράγματα βελτιώνονται και ως εκ τούτου όλο και περισσότεροι άνεργοι θα μετατρέπονται σε εργαζόμενους. Εγώ όμως τώρα με το απλοϊκό μυαλό μου λέω ότι σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον όπου ο διεθνής ανταγωνισμός είναι αδυσόπιτος, προς τι διαφορικόλος είναι να επιλέξουν Ελλάδα και να μην επιλέξουν Ινδία, να μην επιλέξουν Ρωσία, να μην επιλέξουν δεν ξέρω και εγώ πού. Λοιπόν, ως εκ τούτου το μόνο σταθερό κατά την απόψή μου, την απλοϊκή, είναι οι δημόσιες επενδύσεις αν θέλεις να δημιουργήσεις ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Δεν ξέρω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αυτή τη σκέψη μου τη βρίσκει υπεραπλουστευμένη. Κύριε Μητρακόπουλε, όχι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος βεβαίως έχει μια συνεχτική πρόταση, να το πω έτσι, σε σχέση με τη μορφή οργάνωσης οικονομίας που μπορεί πραγματικά να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, οριστικά τα προβλήματα των εργαζομένων και του λαού. Εμείς λέμε ότι αυτό που πρέπει να γίνει για να μπορεί πράγματι να έχουν όλοι δουλειά, να έχουν όλοι να ικανοποιούν τις ανάγκες τους, και δεν είναι μόνο οι ανάγκες, ο μισθός, η σύνταξη, είναι η στέγη, είναι ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, είναι η διατροφική αλυσίδα, είναι τα πάντα. Λέμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν η οικονομία είναι στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτοί, ξέρετε, όποτε θέλουν να ανοίγουν τα εργοστάσια και όποτε μειώνεται το κέρδος, τα κλείνουν. Παρόλο που αυτό που παράγει το εργοστάσιο είναι αναγκαία για το λαό μας. Άρα λοιπόν αυτός ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης είναι αυτός που δημιουργεί τα σημαντικά προβλήματα του λαού μας, και πάντα το κράτος όταν έκανε επενδύσεις, έκανε επενδύσεις για να στηρίξει το κεφάλαιο και τις ανάγκες τους. Κατέστε, τουλάχιστον η διαδρομή μέχρι τώρα του ελληνικού κράτους, αυτό λέει ότι χρεώθηκε αρκετά δισεκατομμύρια για να μπορέσει να ενισχύσει το μεγάλο κεφάλαιο, όπου έπαιρνε δάνεια, θαλασσοδάνεια, για να κάνει επιχειρήσεις, τις ξεζούμιζε τέλος πάντων, και μετά όταν δεν είχε το κέρδος που θέλανε τις έκλεινε. Άρα λοιπόν αυτό το κέρδος είναι το εμπόδιο, κύριε Δημητρακόπουλε, για τη λύση των προβλημάτων των ίδιων των εργαζομένων. Και αυτό λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, ότι θέλει κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, θέλει κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, αξιοποίηση κάθε παραγωγικής δυνατότητας, κατανομή του ίδιου του προσωπικού που είναι ικανότατο στη χώρα μας, για να μπορέσει πράγματι να παράγει όλα αυτά που έχει ανάγκη σήμερα η χώρα μας. Ωστόσο τώρα, σε αυτή τη φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας δεν τα αναγάγει όλα προς τον σοσιαλισμό. Τώρα παλεύει και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να μειωθεί ο χρόνος εργασίας, ο οποίος αυτό θα συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, και να υπάρχει σταθερός ημερήσιος χρόνος δουλειάς. Όλα αυτά τα αιτήματα που κατά καιρούς έχουμε προβάλει, αλλά και προβάλλουν και τα συνδικάτα, είναι αυτά που μπορούν πράγματι να συμβάλλουν
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ίδιου του εργαζόμενου, αλλά και να συμβάλλουν και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δεν γίνονται αυτά, δεν γίνονται αποδεκτά. Αντίθετα, άλλο είναι το νομοθετικό πλαίσιο, γιατί ακριβώς η κυβέρνηση αυτή, όπως και η προηγούμενη, όπως και του Πασόκ πιο προηγούμενη, όπως και όλοι μαζί, έχουν μία ενιαία στρατηγική να βοηθήσουν την καπιταλιστική ανάπτυξη, το μέγιστο κέρδος το οποίο θα βγαίνει από έναν φτηνό εργαζόμενο. Και βλέπετε ότι όλη αυτή η διαδικασία προχωρά με συνένεση και σε σχέση με το κατώτερο μισθό που πια θα αποφασίζεται από τον Υπουργό, και όχι, δεν θα είναι αποτέλεσμα συλλογικής διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο μερών, να το πω έτσι, των δύο αντικρουόμενων συμφερόντων, των εργαζομένων από τη μία και των εργοδοτών από την άλλη, αλλά αποφασίζει ο Υπουργός με βάση βέβαια τα κριτήρια που θέτουν οι ίδιοι βιομήχανοι, οι ίδιοι, το ίδιο το κεφάλαιο που αυτούς εκπροσωπεί αυτή η κυβέρνηση, η προηγούμενη αλλά και η επόμενη, όποια και αν είναι, θα εκπροσωπεί αυτά τα ίδια τα συμφέροντα και θα είναι ενάντια στους εργαζόμενους και στις ανάγκες τους. Άρα λοιπόν λέμε ότι εδώ οι ίδιοι εργαζόμενοι χρειάζεται να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν, γιατί όσο δεν τα διεκδικούν, αυτοί που πιέζουν και αυτοί που κερδίζουν είναι οι εργοδότες και διαμορφώνουν αυτό το καθεστώς της εκμετάλλευσης, της βαθύτερης εκμετάλλευσης για τους εργαζόμενους και το λαό μας. Πρέπει να απαλλαγούμε από τους δυνάστες. Δυνάστες είναι το κεφάλαιο και τα κόμματα που τους υπηρετούν. Και εμείς λέμε ότι αυτό που ζει σήμερα ο λαός μας είναι η δικτατορία του κεφαλαίου και πρέπει να την αποτινάξει. Συμπορευόμενος με το ΚΚΕ, τους αγώνες, στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, ισχυροποιώντας ακόμη παραπέρα το ΚΚΕ για να μπορέσει να σταθεί απέναντι σε όλες αυτές τις εχθρικές δυνάμεις για τους εργαζόμενους και το λαό. Μάλιστα. Κύριε Κατσότη, να σας ευχαριστήσουμε που αποδεχτήκατε το κάλεσμά μας σήμερα και να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρας. Να είστε καλά, κύριε Βαγκοπολίτη. Εσείς και το δικαίωμα κρατές. Γεια σας. Γεια σας.